Πού και το Βασίλη, μην ανησυχείς, δεν είσαι μόνο. Ναι, 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 εδώ έτσι, όλοι μαζί. Αλλά τεσσευτόν οικεσί εσέν ειρήνη κυβέρνησον την ζωήν ημών. Δόξα Πάτρι και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Θεοτό και Παρθένε των χειρών ημών τα έργα κατευθυνών και συγχώρησιν των πτεσμάτων ημών αιτήσεμ εν το ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατεναντίον δωρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου, αλλά πρώτα να μεταφέρω με η αναξιότητά μου τις ευχές και τις ευλογίες του Σεπτού Ποιμενάρχου μας, ο τον οποίον εκπροσωπώ αναξίως προς τον παππού και την γιαγιά, τον Γιώργο και την Εκατερίνα, ο οποίος δεν μπορεί να βρίσκεται εδώ δια άλλες υποχρεώσεις, να μεταφέρω αυτή την αγάπη του και το ευχαριστώ του και για την ειλικρινή τους θυσία προς το χωριό μας, στην Κορινθία μας, αλλά και έξω από αυτήν που θα μάθουν, και ευχόμεθα και εύχεται να βρουν και άλλους μιμητές και έτσι ώστε να μείνουν εις μνημόσυνο αιώνιο τα ονόματά τους ως η μεγάλη ευεργέτε του χωριού μας. Σήμερα τιμούμε δύο ανθρώπους με υψηλό αίσθημα φιλανθρωπίας και κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίοι σε εποχές μεγάλων στερήσεων διδάσκουν με το δικό τους μοναδικό τρόπο την προσφορά στον άνθρωπο. Η ευεργεσία αποτελεί έμπρακτη εκδήλωση συμπαράστασης προς τον συνάνθρωπο. Πηγάζει από το αγνό αίσθημα φιλαλληλίας, χωρίς υπολογισμό ή σκοπιμότητα. Κίνητρο είναι η αγαθοεργία και η αγάπη. Είναι κοινωνική δράση με τεράστιο μέγεθος. Οι ευεργέτες μας, ο Γεώργιος και η Εκατερίνη Κονδύλη, δεν είναι άνθρωποι που κατάγονταν από πλούσιες οικογένειες, παρά δύο μετανάστες. Εργάτες που έφυγαν για πολλά χρόνια στην Αυστραλία για μια καλύτερη ζωή και κάτω από δύσκολες συνθήκες δούλεψαν σκληρά για τα προς το ζήν. Η αγάπη, η ανιδιοτέλεια και η βαθιά πίστη τους στο Θεό τους οδήγησε σε μία σειρά από ευεργεσίες. Το 1997 δόρισαν το μνημείο Πεσόντων, το οποίο βρίσκεται στον προάβλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο κέντρο του χωριού μας. Το 2011 εγγενιάσαμε το Κονδύλιο Νηπιαγωγείο Αρχαίας Κορίνθου. Και σήμερα εγγενιάζουμε το Κονδύλιο Συνεδριακό Κέντρο και Καπή. Σας μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κυρίου Πέτρου Τατούλη, και τις ευχές για καλή και καλά έργα και μια καλή και ευλογημένη χρονιά. Στους χαιρετισμούς αυτούς προσθέτω και εγώ τους δικούς μου. Θα μου επιτρέψετε όμως να κάνω μια μικρή αναφορά για το ζεύγος Κονδύλι, για τον Γεώργιο Κονδύλι, τον αρχαιοφύλακα, έτσι όπως τον γνώρισα και εγώ ως νεαρός μηχανικός επί σειρά ετών, όπου αυτός σε αυτή την ευλογημένη περιοχή φύλαγε την ιστορία του τόπου. Φύλαγε και πρόβαλε την ιστορία του τόπου μαζί με μια άλλη σειρά αξίων αρχαιοφυλάκων, οι οποίοι μας παρέδωσαν αυτόν τον πλούτο.
Εκείνο που μου είχε κάνει εντύπωση στον Γεώργιο Κονδύλι ήταν η αίσθηση της ιστορίας και του ιστορικού χρόνου που είχε. Μία αίσθηση η οποία ήταν συνειδητή, έβγαινε από τη βαθιά γνώση της ιστορίας, και ότι αυτά τα μνήματα, τα ερείπια ή και τα μνημεία τα οποία φύλαγε, κάτι μετέφεραν. Μετέφεραν ένα μεγάλο φορτίο ιστορικό, το οποίο αυτό το ιστορικό φορτίο θα το παίρναμε εμείς, όπως πράγματι έγινε. Αυτή λοιπόν η ιστορική αίσθηση του χρόνου, μαζί με τη βαθιά χριστιανική πίστη, είχαν ένα θαυμαστό αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα το οποίο άρχισε να υλοποιείται στα δύσκολα χρόνια, από το 1997, με μία σειρά από ευεργεσίες. Εκ μέρους του Καμπίτης Αρχαίας Κορίνθου, των μελών του Καμπίτης Αρχαίας Κορίνθου, έχω την τιμή να ευχαριστήσω τους ευεργέτες κύριο Κονδύλι και κυρία Κονδύλι για την τιμή και την ευεργεσία που μας έκαναν να μας δωρήσουν αυτό το υπέροχο κτίριο και σαν συνεδριακό κέντρο και ως καπί. Εκ μέρους του κυρίου Σταματάκη, του Προέδρου του Διοικητικού του ΚΑΠΗ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλο το μελών της Αρχαίας Κορίνθου. Και καλώ τα μέλη των ΚΑΠΗ της Αρχαίας Κορίνθου να έρχονται πολύ τακτικά στο ΚΑΠΗ, να πίνουν καφέ, να κουβεντιάζουν και να βρίσκονται εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και πάλι για τη δωρεά που μας κάνατε. Ευχαριστώ πολύ. Σας όλους, τον Παγιώργη και Κατίνα. Μπορείς όλου του χωριού, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη δωρεά, την επανεργημένη στο χωριό μας, που πιστεύω θα σας δειχθεί σε όλο τον κόσμο, τον τοπικό και το έξω από το χωριό. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε και πιστεύω μέσα από το χωριό μας όλοι οι άνθρωποι που θα περάσουν από εδώ να σεβαστούν και να αγαπήσουν αυτό το χώρο και η εκάστοτε δημοτική αρχή να το αγαπήσει εξίσου και αυτή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ίσως είναι η πιο σημαντική ημέρα, εγώ έτσι θα τη χαρακτηρίσω, της δικής μου θητείας εδώ για 7 περίπου χρόνια τώρα ως δήμαρχος και στη Δημοτική Κοινότητα της Αρχαίας Κορίνθου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό να ζεις αυτές τις στιγμές. Έχουμε κάνει αρκετά έργα στο Δήμο και έχουμε κάνει και εγκαίνια, όχι σε όλα, σε κάποια από αυτά. Σήμερα όμως είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί σε μια δύσκολη συγκυρία που διέρχεται η χώρα, μέσα σε περίπου 2 χρόνια είχα την τιμή και την χαρά και τη συγκίνηση να είμαι εγώ ο δήμαρχος που θα αποδεχθώ αυτά τα μεγάλα έργα. Ένα διθέσιο νηπιαγωγείο και εδώ σήμερα το συνεδριακό κέντρο και το ΚΑΠΗ που θα μεταφερθεί εδώ της Αρχαίας Κορίνθου. Πολύ μεγάλα έργα. Μέσα τους εμπεριέχουν την αγάπη δύο ανθρώπων που πάλεψαν πολύ στη ζωή τους. Πάλεψαν σε εθνικούς αγώνες, σε κοινωνικούς αγώνες, σε προσωπικούς αγώνες για την επιβίωση, όχι μόνο μέσα στη χώρα, αλλά και έξω από τα σύνορα αυτής της χώρας. Και έκαναν προκοπή με την αξία τους, με τη δουλειά, με καθημερινό μόχθο. Και αυτό είναι άλλο ένα μήνυμα προς την κοινωνία, ιδιαίτερα τώρα που είμαστε στα δύσκολα εδώ στη χώρα. Εδώ σε αυτά τα εγγένεια. Αυτά τα εγγένεια τα κάλανε με ένα σκοπό, όπως γράφει και η ταμπέλα, και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Όταν λέμε κοινωνικών δραστηριοτήτων, έχουμε όλα μέσα. Κάποιος φτωχός που θέλει να κάνει βαφτίσια, κάποιος φτωχός που θέλει να κάνει τη γιορτή του, έχει το δικαίωμα να το ανοίξουν και να είναι αφιλοκερδός. Δεν επιτρέπεται ούτε καν για μένα, είτε ζω είτε πεθαίνω, να μάθω ότι κάποιος τον χρεώσανε συμβολικά κάτι. Το έκανε για δωρεά. Το έκανα για όλη την αρχαία Κόρινθο που την αγαπώ. Την αγαπώ και την αγαπώ. Όσον αφορά το κύριο αυτό, δεν έχω να πω παραπάνω πολλά. Εκείνο που έχω να πω, ευχαριστώ τους μαστόρους. Είναι οι ίδιοι που μου φτιάξαν και το νηπιαγωγείο. Εκτός ορισμένοι που βάλαν τα τζάμια, γιατί βρήκαμε μια διαφορά. Αλλά δεν έχω να πω τίποτα. Για τους
να τους παρουσιάσω τους μαστόρους, είναι γνωστοί, είναι όλοι από εδώ. Επέβαλα στον εαυτό μου και με τη γυναίκα μου να μείνουν τα λεφτά στην αρχαία Κόρινθο. Και δεν ήρθε ξένος μάστορας εύκολα εδώ. Είναι όλα ηλεκτρολόγοι, πώς λέμε, υδραυλικοί, μηχανικοί και εργολάβοι, είναι όλοι Έλληνες εδώ, αρχαία Κόρινθο. Γιατί για την αρχαία Κόρινθο έχω με ιδιαίτερη αγάπη, δεν ξέρω γιατί, αλλά θεωρώ την αρχαία Κόρινθο λίχνα του πολιτισμού της Κορίνθου. Δεν θα σας πω πολλά λόγια. Θα πω ευχαριστώ πολύ σε όλο τον κόσμο που παρευρέθηκε σήμερα εδώ. Θα ζητήσω μόνο μία χάρη, να το συντηρήσουν, να μένει πάντα ίδιο το κτίριο και όλα γύρω του. Ευχαριστώ πολύ όλο τον κόσμο. Το κάθε βήμα του. Σήμερα είναι ο κύριος Αλέξανδρος. Αύριο θα είναι ο κύριος Γιώργιος. Μεθαύριο θα ευχηθώ πάντα να το τηρούν όπως είναι σήμερα. Ευχαριστώ τον κόσμο. Ελάτε κοντά σιγά σιγά.